Πέρα κύριε Υπουργέ. Ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις. Πιστεύετε ότι πάμε σε συμφωνία ή σε ρήξη? Ο κύριος Τσίπρας είπε είναι έτοιμος για το μεγάλο όχι. Αν χρειαστεί. Αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι είναι. Και εγώ το πιστεύω. Εργαζόμαστε όμως για μια έντιμη συμφωνία, όσο δύσκολη κι αν είναι, που θα είναι βιώσιμη και θα δίνει προπτική στη χώρα και στο λαό. Είμαστε έτοιμοι για όλα όπως θα έπρεπε κιόλας. Και νομίζω ότι όλες οι αντιδράσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό δείχνουν ότι και από την πλευρά τους αυτή την αποφασιστική στάση τη μετράνε πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω πως είμαστε και ιδιαίτερα ευτυχείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα στην πλατεία, ναι, χωρίς κάγκελα γύρω-γύρω, με ανθρώπους οι οποίοι χαμογελούν, έχουν τις δικές τους φροντίδες να σκεφτούν, τις ανάγκες αν θέλετε και τις αγωνίες, αλλά που σήμερα προσπαθούν να βοηθήσουν έτσι ώστε αυτή η διαπραγμάτευση να αποβεί υπέρ του λαού μας. Θα πάτε με καινούργια πρόταση αύριο στο Eurogroup ή όχι? Δεν νομίζω πως υπάρχει περιθώριο για ριζικές αλλαγές. Προφανώς σε ορισμένα σημεία σε σχέση με χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλαδή εννοώ για κάποια όρια, περιθώρια, ποσοστά, μπορεί να υπάρξουν καινούργιες προσεγγίσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει άλλη διαφορετική πρόταση. Και σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που ορισμένοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανεδείς, μας ζητάνε να κάνουμε, ενώ από τους Ευρωπαίους εταίρους, να προσχωρήσουμε στην άποψή τους στις 5 σελίδες που τις χαρακτηρίζουν και γενναιόδορη πρόταση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Νομίζω το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Κράτησα από αυτά που μας είπατε πριν ότι είστε έτοιμοι για όλα. Με δεδομένο ότι σήμερα ο κύριος Τουρνάρας στην έκθεσή του λέει ότι στο ενδεχόμενο της ρήξης τότε μπορεί να έχουμε και έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και από την ευρωζώνη, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς για αυτή την τοποθέτηση. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας οτιδήποτε γράφει και ισχυρίζεται οποιοδήποτε, πόσο μάλλον και ο επικεφαλής της Τραπέζης της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα καθένας μας και ο ίδιος κρίνεται και για την ακρίβεια και για την ευθυκρισία και για το χρόνο που καθένας μας σε αυτή την αντιπαράθεση που γίνεται με τους εταίρους δανειστές προβάλλει τις απόψεις του. Εμείς τα μελετάμε όλα όμως. Πώς θα τα μελετήσετε? Η έκθεση του κυρίου Στουρνάρα δεν έγινε αποδεκτή, δεν παρελήφθη από την πρόεδρο της Βουλής. Πιστεύετε ότι αυτό έτσι έπρεπε να γίνει? Δεν θέλω επ' αυτού του ζητήματος να κάνω κανένα σχόλιο. Μάλιστα. Δεν ήμουν παρόν. Είναι προφανές ότι η πρόεδρος της Βουλής πήρε την ευθύνη και την πρωτοβουλία δημόσια να τοποθετηθεί όπως το έκανε. Το σέβομαι. Μάλιστα. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Βούτση. Πάμε τώρα.